Βεβαίως η Λέσβος έχει μια ιστορία στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας μας για δεκαετίες και ειδικά επίσης και στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Επομένως, το να υπάρχει πλέον μια έκθεση βιβλίου με τη συμμετοχή, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο των εκδοτικών οίκων από την Αθήνα, αλλά και εκδοτικών οίκων από το ίδιο το νησί, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά ελπίζω να αποτελέσει ένα όχημα για την περαιτέρω προαγωγή του βιβλίου γενικότερα, αλλά και του βιβλίου της Λέσβου ειδικότερα. Επομένως, οποιαδήποτε δράση γίνεται τέτοιου τύπου, εμείς τη στηρίζουμε, τη χαιρετίζουμε. Αυτά συζητήσαμε και με τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ακριβώς δράσεις που μπορούμε να εντάξουμε, δράσεις πολιτισμού και δράσεις ανάπτυξης, δηλαδή πολιτιστικής ανάπτυξης, που μπορούμε να εντάξουμε όπως μπορούμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ακριβώς ούτως ώστε να δώσουμε ένα εναλλακτικό οικονομικό μοντέλο στη Μυτιλήνη και στη Λέσβο, συνολικότερα, μέσα από τον πολιτισμό. Υπάρχουν έργα σε διαφορετικά στάδια, λογικό είναι αυτό, όμως βρήκαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα καινούργια πράγματα τα οποία μπορούμε να ενσωματώσουμε, που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορεί να δώσουν μια νέα δυναμική στο νησί, και αναπτυξιακή και πολιτιστική, και να φτιαχτεί γύρω από αυτά ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο και δουλειές θα δημιουργήσει και τουρισμό θα φέρει και γενικότερα θα συνεισφέρει στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Επειδή είμαστε σε μια φάση που όλα αυτά τα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε τις συναντήσεις στο νησί με όλους τους φορείς για να τα οργανώσουμε συστηματικά και όπως πρέπει. Αλλά πάντως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σήμερα βγήκε πολλή δουλειά. Μόνο να σας πω ότι πήγα σε 7 διαφορετικά σημεία του νησιού σήμερα και είδα διαφορετικές υποδομές, διαφορετικά πράγματα και συζήτησα με φορείς. Οπότε πραγματικά υπάρχει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και φοβερές προοπτικές. Είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο μας να μας επισκέπτεται σήμερα στην έκθεση βιβλίου ο Υπουργός Πολιτισμού κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες λόγω της πανδημίας, όμως η επίσκεψή του συμβάλλει τόσο στην οικονομική όσο και στην ψυχολογική ανάκαμψη του τόπου μας και σε συζητήσεις που κάναμε είναι πάντα δίπλα μας και διατεθειμένος να βοηθήσει έτσι ώστε το νησί μας αφενός μεν από τις δυσκολίες που υπέστη και τα δεινά λόγω του μεταναστευτικού αλλά και της πανδημίας να ανακάμψει επιτέλους και να διηγηθούμε σε μια αύξηση της επισκεψιμότητας στο νησί μας και να αποτελέσει ο Δήμος μας πόλο έλξης και η πόλη της Μυτιλήνης τόσο για ξένους όσο και τόπους επισκέπτες. Το ευχαριστούμε πολύ, καλώς ήλθε και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για θέματα του Δήμου μας. Ευχαριστώ πολύ.